αγαπητοί συγχωριανοί φίλοι και προσκεκλημένοι του συνδέσμου, σας καλωσορίζω και απόψε στη φετινή μας χοροσπερίδα. Τον Φεβρουάριο που πέρασε είχαμε τη Γενική Συνέλευση, είχαμε διάφορα θέματα που είμαι βέβαιος θα σας ενδιέφεραν. Δυστυχώς δεν είχαμε μεγάλων αριθμών. Φέτος θα έχουμε τη Γενική Συνέλευση πάλι τον Φεβρουάριο. Θα τη διαφημίσουμε. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε περισσότερους, θα χρειαστούμε περισσότερους, διότι υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία θα σας απασχολήσουν, τουλάχιστον για την περιοχή μας. Δεν έδωσαμε τόση σημασία για την περιοχή μας, αλλά πραγματικά υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούν να μας απασχολήσουν. Είχαμε φέτος επίσης και τον Δεσπότη της Καρπασίας, ο οποίος μας προετοίμασε για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου. Περισσότερο το θέμα τους ήταν για το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Πράγματι, όταν ήρθε και ο Αρχιεπίσκοπος, μάλλον περιμένα μεγαλύτερες εισφορές από τους διάφορους συνδέσμους. Έγιναν δύο συναντήσεις, μάλλον τρεις συναντήσεις, και γίνηκε έναν dinner για τον Αρχιεπίσκοπο. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι ο σύνδεσμος μας έχει εισφέρει στο ταμείο. Ο λόγος που το λέγω και δίδω κάποια έμφαση, έγιναν κάποια σχόλια ότι δεν είχαμε συμμετέσχει στις εισφορές. Αυτό μπορούμε να το διαψεύσουμε. Ο σύνδεσμος έχει δώσει την εισφορά της προς το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το Φεβρουάριο θα σας παρακαλούσα αν μπορούσετε να έχουμε μία παρουσία περισσότερο πρόσωπα, διότι θα έχουμε τις γενικές εκλογές του Συνδέσμου της Επιτροπής, που θα ήθελαμε, όπως είπε και ο Λίον, θα ήθελαμε περισσότερους να έρθουν νέο αίμα, διότι θα υπάρχουν θέματα τα οποία θα σας απασχολήσουν και θέλουμε νέους οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μία φορά, να ευχαριστήσω την ορχήστρα, το Κυπριακό Κέντρο και τους διαφημιστές στο πρόγραμμα μας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ΚΕΟ της Κύπρου, και δεν πρόκειται καμία διαφήμιση για την ΚΕΟ, αλλά μας είχα δώσει και μια ιδιαίτερη ρεκλάμα, διαφήμιση για το περιοδικό μας. Τελειώνοντας, πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που οργάνωσαν το δείπνον απόψε. Σας ευχαριστώ που ήρθετε και καλή διασκέδαση.
μπράβο έτσι. Μπράβο, να μας ζήσει η νεολαία μας. Είναι αυτή που θα βγάλουν τον Μπαρμπαρός έξω. Σίγουρα.